Μάχη των μαχών χαρακτήρισε τον αγώνα που κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν για το νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά η βουλευτής Μερόπη Τζούφη. Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων ξεκαθάρισε ότι δεν θα κάνει η αντιπολίτευση βήμα πίσω και θα συνεχίσει στεναρά να ζητά να πάρει πίσω η κυβέρνηση και ο υπουργός Κώστας Χατζηδάκης το νομοσχέδιο του εργασιακού μεσαίωνα. Μίλησε για κατάργηση του οκταώρου, της Κυριακάτικης Αργίας αλλά και για καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών συμβάσεων, καθώς κάθε εργαζόμενος θα προσέρχεται μόνος του για την υπογραφή της σύμβασης με τον εργοδότη. Ενώ η Ευρώπη που χαρακτηριστικά βαδίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, στην Ελλάδα η κάλυψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας μειώνεται. Ακολουθούμε μόνο εμείς το μοντέλο της Θάτσερ και του Ρίγκαν. Το νομοσχέδιο που είδε τελικό στο φως της δημοσιότητας, που αφορά τα εργασιακά δικαιώματα, θεωρούμε ότι είναι ένα νομοσχέδιο βόμβα στα συλλογικά κεκτημένα της τελευταίας εκατονταετίας. Καταργεί το 8ωρο, το μετατρέπει σε 10ωρο ή ακόμη και σε 13ωρο, εγκαθιστά ως βασική σύμβαση την ατομική σύμβαση. Εδώ θα ήθελα να πω κάποια δεδομένα, ότι το 2008, πριν από τα μνημόνια, είχαμε μία κάλυψη με συλλογικές συμβάσεις του 87%. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, εναπομείνα σε συλλογικές συμβάσεις είναι στο 15%. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί μιλάμε για το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι συλλογικές συμβάσεις είναι στο 57% έως 70%. Άρα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε πίσω σε σκληρούς μνημονιακούς χρόνους, σε πολιτικές της Θάτσερ και του Ρίγκαν, όταν η υπόλοιπη Ευρώπη δεν φαίνεται να κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση και μιλάνε για τα κοινωνικά δικαιώματα και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και εδώ θυμίζω ότι ο δικός μας είναι καθυλωμένος από το 2019, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει αμέσως μετά την έξοδο από τα μνημόνια αύξηση κατά 11% του κατώτατου μισθού και κατάργηση του υποκατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πρώτα απ' όλα κατάργηση του 8ωρου. Δεύτερον, μείωση στην αποζημίωση και αύξηση του αριθμού της υπεροριακής εργασίας. Δεν υπάρχει πρόβλεψη επαναπρόσληψης και αδίκως απολυθέντων που έχουν δικαιωθεί δικαστικά. Μπορεί ο ίδιος ο εργοδότης να βάζει τους εργαζόμενους σε αναγκαστική αργία, που αυτό μέχρι τώρα ήταν δικαίωμα του εργαζόμενου. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην προκήρυξη των απεργιών με το μέτρο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και των συνδικαλιστικών ελευθεριών. Σε πολλούς κλάδους καταργείται η αργία της Κυριακής. Υπάρχουν και κάποιες θετικού χαρακτήρα ρυθμίσεις, όπως είναι τα ζητήματα της κακοποίησης στην εργασία, κάποιων προδιαγραφών στην τηλεεργασία, την οποία όμως δεν ψήφισαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή το δικαίωμα του να μην είσαι συνδεδεμένος, και της γονικής άδειας. Αυτά όμως, σε σχέση με τα βασικά κομμάτια του νομοσχεδίου, που ουσιαστικά δείχνουν τον προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Τι θέλει, αυτές ήταν οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, αυτά προβλέπονται και στο σχέδιο Πισαρίδη. Θέλουν φτηνή εργασία, με το ίδιο προσωπικό, με μικρότερους μισθούς, με δουλειές λάστιχο, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα, δεν έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν προάγουν την καινοτομία και επιπλέον συνοδεύονται και από πολύ αυξημένο αριθμό ατυχημάτων. Και από την άλλη μεριά καταργείται τελείως, το είχε κάνει ο κύριος Βρούτσης με το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία να δρανοποιήσει το ΣΕΠΕ, ο μηχανισμός ελέγχου της εργασίας και γίνεται μία ανεξάρτητη αρχή. Επομένως, ό,τι θα γίνεται, θα λέει η κυβέρνηση, από μόνη της είναι υπεύθυνη η ανεξάρτητη αρχή, ας κάνει τον έλεγχο. Χάνεται δηλαδή και ο τελευταίος μηχανισμός ελέγχου και καταφυγής των εργαζομένων. Όπως ήδη έχουμε πει, αυτή θα είναι η μητέρα των μαχών και βεβαίως σύσσωμη η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα θα είναι απέναντι στο να μην περάσει αυτός ο εργασιακός αρμαγεδόνας.